Παγκόσμια ημέρα σήμερα μετεωρολογίας. Σήμερα, 23 Μαρτίου, θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή και διευθυντή του τομέα μετεωρολογίας και κλιματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χαρά και τιμή για μας, τον κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη. Κύριε Μαυρομάτη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη, και να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Χαρά δικιά μου. Στόχος του εορτασμού είναι να καταδείξει τη σημασία που διαδραματίζουν ο καιρός στο κλίμα και οι υδάτινοι πόροι στη διαμόρφωση του κοινού μέλλοντός μας. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος, πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του καιρού, του κλίματος και των υδάτινων πόρων. Η σημασία του ωκεανού είναι πολύ σημαντική, γιατί ο ωκεανός απορροφά περίπου το 23% των ανθρωπογενών εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και έτσι συμβάλλει στην ανακούφιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο πλανήτη. Δηλαδή ουσιαστικά μειώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ο ωκεανός. Μειώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ναι. Άμα δεν υπήρχε ο ωκεανός, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα ήταν πολύ πιο έντονες από αυτές που βιώνουμε εμείς σήμερα. Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας μετεωρολογίας είναι ο ωκεανός, το κλίμα και ο καιρός μας. Και εστιάζεται, από ό,τι έχω ενημερωθεί, στη σύνδεση του ωκεανού, του κλίματος και του καιρού μέσα στο σύστημα της Γης. Δηλαδή? Η θερμοκρασία του ωκεανού είναι υπεύθυνη για αρκετά πράγματα, όπως είναι για τους θαλάσσιους καύσωνες. Δεν έχουμε μόνο καύσωνες στην ξηρά, έχουμε και καύσωνες οι οποίες συμβαίνουν στη θάλασσα. Εντάξει. Ναι. Επίσης η θερμοκρασία των ωκεανών είναι υπεύθυνη για την υγεία των κοραλίων. Μάλιστα, υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν αποχρωματισμό των κοραλίων και καταστροφή αυτών. Τα κοράλια, να πω ότι είναι πολύ σημαντικά, είναι ευαίσθητα στις θερμοκρασίες και η υγεία τους είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ανάμεσα στα άλλα δημιουργούν ολόκληρα οικοσυστήματα και είναι κρίσιμα για τη θαλάσσια ζωή. Ένας τρίτος παράγοντας, ο οποίος είναι σημαντική η θερμοκρασία των θαλασσών, είναι οι τροπικοί κυκλώνες, βέβαια, τους οποίους συναντάμε σε άλλες χώρες, όχι στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να πάμε τώρα στον ανθρώπινο παράγοντα και πόσο επηρεάζει τους ωκεανούς, ο ρόλος των οποίων, όπως μας είπατε, είναι καθοριστικός για την επόμενη μέρα, για το μέλλον μας. Πολύ σημαντικός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες πέρα από τον ανθρώπινο, όπως π.χ. οι εκκλήσεις μεθανίου. Όπως το μεθάνιο από τις οριζόνες. Αλλά ωστόσο όμως ο ανθρώπινος παράγοντας έρχεται πρώτος στη σειρά. Υπάρχει ενδιαφέρον της νέας γενιάς για την επιστήμη της μετεωρολογίας? Ναι, βέβαια υπάρχει. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη μετεωρολογία. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι πιο έντονο στο εξωτερικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά εξακολουθεί ακόμα και στην Ελλάδα να είναι έντονο το ενδιαφέρον για τη μετεωρολογία. Μην ξεχνάμε ότι η μετεωρολογία συνδέεται με πολλές άλλες επιστήμες. Όπως ακόμα και με την πανδημία που ζούμε σήμερα συνδέεται η μετεωρολογία. Οι επιστήμονες λένε για κάθε βαθμό αύξησης θερμοκρασίας, δηλαδή όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, θα έχουμε μείωση των κρουσμάτων, γιατί η αύξηση θερμοκρασίας δεν ευνοεί την επέκταση του κορονοϊού. Σας έφερα απλώς ένα παράδειγμα. Μάλιστα, υπάρχει κάποιο project το οποίο δουλεύετε αυτή την περίοδο, κάποια δεδομένα τα οποία μελετάτε αυτή την περίοδο? Δεν είναι ανακοινώσιμα ή μήπως είναι ανακοινώσιμα πάνω στην επιστήμη σας? Όχι, δεν είναι. Αυτή την περίοδο δουλεύουμε σε ένα πρόγραμμα, είναι μια εμβληματική πράξη, ένα εμβληματικό έργο, ελληνικό εμβληματικό έργο που έχει να κάνει με το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Ο μετριασμός αυτός θα γίνει σε τρία πεδία. Στη γεωργία, στα δάση και στην αλληλεία. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.